Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και τώρα πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στα στούντιο της τηλεόρασής μας την κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, την υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Σήμερα θέλω να πω είστε στο Βόλο, αλλά έχετε περιοδεύσει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες πήγατε σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας και έχετε και αποκτήσει και μια εικόνα, έτσι, σαφή εικόνα για το τι γίνεται και μετά τις καταστροφές. Ακριβώς. Πράγματι ξεκίνησα εδώ και περίπου ένα μήνα επισκεπτόμενη τη Λάρισα, κατόπιν την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τώρα το Βόλο, τη Μαγνησία. Με την οποία Μαγνησία με συνδέει και μια έτσι πιο μια περίοδος της ζωής. Άλλους δεσμούς, έτσι. Ναι, γιατί έχω διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επί 5 χρόνια. Και έτσι ο Βόλος ήταν καθημερινή, όχι καθημερινή, κάθε εβδομάδα, 2 με 3 μέρες τη βδομάδα ήμουν εδώ. Και στο Βόλο και στα χωριά του Πηλίου. Αλλά αυτή η περιοδία στη Θεσσαλία ήταν επιβεβλημένη λόγω των προεκλογικών μου υποχρεώσεων. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να επικεντρώσουμε και σε κάποιες περιφέρειες. Προφανώς, πέραν του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ανάγκη να επισκεφθώ κάθε τόπο στη Θεσσαλία είχε να κάνει με την καταστροφή του Ντάνιελ, με την δυνατότητα να δω από κοντά, να μιλήσω με τους κατοίκους, με τους φορείς, με τους δημάρχους, σε κάθε περιοχή και με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να έχω μια καλή εικόνα του τι απομένει να γίνει ακόμα, έτσι ώστε όχι μόνο να πάμε σε πλήρη αποκατάσταση, αλλά το όνειρό μας όλων είναι η Θεσσαλία, που έχει τόσα πολλά να δώσει και παραγωγικά και πολιτιστικά, και το τουριστικό της προϊόν είναι εξαιρετικό και είναι όλο το χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει αυτή η τραγωδία πρέπει να είναι ευκαιρία για μια νέα ανάπτυξη. Και όπως είχα την ευκαιρία, με επιτρέψετε να το πω για μισό λεπτό, στην τελευταία συνάντησή μας στο επιμελητήριο της Μαγνησίας, γιατί είδα και τα υπόλοιπα, και η κουβέντα ήταν και εδώ, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα κατευθείαν από τις Βρυξέλλες για την περαιτέρω αποκατάσταση των νομών της Θεσσαλίας, ανάλογα με το προφίλ και τις ειδικές αναπτυξιακές δυνατότητες του καθενός και βεβαίως ανάλογα με το είδος της καταστροφής. Μάλιστα. Γιατί άρα με αυτό που είπατε τώρα μας δείχνετε ποια είναι η γέφυρα των όσων συμβαίνουν στη χώρα μας, συμβαίνουν σε περιφέρειες, συμβαίνουν σε πόλεις, με την Ευρώπη, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Λέτε ακριβώς ότι θα χρειαστεί διεκδίκηση. Διεκδίκηση, σοβαρή διαπραγμάτευση και παράλληλα, προφανώς έχουμε τους πόρους που διοχέτευσε η κυβέρνηση μέσω και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτά προχωρούν. Και εγώ, όπως και άλλοι και υπουργοί που επισκέφθηκαν, ο κ. Χατζηδάκης επανειλημμένα τη Θεσσαλία και άλλοι υπουργοί, αλλά και άλλοι υποψήφοι, είδαμε και ακούσαμε. Κάποια προχωρούν πιο γρήγορα, χρειάζεται να επισπεύσουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση και για τις επιχειρήσεις και για τα αγροτικά, αναπεριοχή. Αυτό όμως δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Γι' αυτό και χρειάζεται ότι θα έχετε ακούσει κι εσείς τη δυσφορία που υπάρχει και τις διαμαρτυρίες για καθυστερήσεις. Γιατί έχουν συμπληρωθεί πια 9 μήνες. Είναι πολλοί επαγγελματίες ή παραγωγοί που έχασαν το βηματισμό τους, δηλαδή ήρθαν τα πάνω κάτω στις ζωές τους, στα εισοδήματά τους, στα επάγγελμά τους, στους σχεδιασμούς τους. Έτσι είναι, όπως το λέτε, και επειδή πάρα πολλά από αυτά που διεκδικούμε και από αυτά που έχουμε ήδη πάρει χρηματοδοτούνται, νομοθετούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καλό να σκεφτούμε ότι στις 9 Ιουνίου θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε και να μην αφήσουμε τη δυνατότητα στους υπόλοιπους πολίτες να αποφασίσουν για μας. Και θέλω να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, οι χρηματοδοτήσεις είναι γενναίες και θα συνεχιστούν. Το επόμενο διάστημα ήδη έχει τη μεγάλη πρόκληση του ειδικού προγράμματος της Θεσσαλίας, αλλά έχει και κάποιες προκλήσεις οι οποίες είναι εθνικού χαρακτήρα και αφορούν όλους μας και εμάς εδώ και σε όλες τις περιοχές της χώρας, ακόμη και κάτω, στο νότο. Και δεν είναι άλλες από τις ανάγκες της χώρας να θωρακιστεί έτσι περαιτέρω αμυντικά. Είδατε ότι τόσο με τις φρεγάτες Μπελαρά και τα Ραφάλ, η κυβέρνηση έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και
Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στην κρίση επάνω στον Εύρο πριν λίγα χρόνια με τη Frontex. Θα πρέπει όμως όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα. Με δεδομένη την φλεγόμενη κατάσταση που έχουμε τόσο με το Ουκρανικό από τη μία πλευρά, όσο και με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να δούμε πώς η Ευρώπη θα πρέπει να θωρακιστεί αμυντικά. Και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ευρωομόλογο για τις αμυντικές δαπάνες, η οποία έχει τύχει υποστήριξης και από τον πρόεδρο Μακρόν της Γαλλίας και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Είναι μια μεγάλη μάχη που πρέπει να δοθεί, μια μάχη που μόνο να κερδίσει έχει η Ελλάδα, δεδομένων των γειτόνων μας, εξ Ανατολών και από το Βορρά, εσχάτως. Όχι ότι φοβόμαστε κανέναν, αλλά θεωρούμε ότι τα σύνορά μας είναι σύνορα της Ευρώπης και θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Οι δε έξτρα χρηματοδοτήσεις που θα έρθουν εφόσον αποφασιστεί αυτό το ευρωομόλογο, θα δώσουν και μια δυνατότητα να απελευθερωθούν πόροι από τον εθνικό προϋπολογισμό, από τον εθνικό κορβανά, από τα λεφτά τα εθνικά, για να πάνε σε άλλες ανάγκες που έχουμε, πολλές ανάγκες και εδώ στη Θεσσαλία και παντού στη χώρα. Το δεύτερο αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Και θέλω να σας πω ότι και εδώ πρέπει να δοθεί μια πολύ σοβαρή μάχη, διότι τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά προϊόντα που πληρούν προδιαγραφές πράσινης γεωργίας και ολοένα και εντείνεται αυτή η προσπάθεια, είναι πιο ακριβά έναντι προϊόντων τρίτων χωρών που εισάγονται. Ναι, και... αλλά τώρα θα δοθεί όμως μετά τις 9 Ιουνίου αυτή η μάχη. Δεν έχουν δοθεί άλλες μάχες σχετικά έχουν με αυτή την πολιτική. Πολλές μάχες. Η χώρα μας δεν έχασε συνολικά πόρους από την ΚΑΠ. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι πρώτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο μετέχει η Νέα Δημοκρατία και το εκπροσωπεί στη χώρα, είναι να δοθεί και περαιτέρω χρόνος, όχι μόνο χρήματα, στους αγρότες για την προσαρμογή. Είδαμε το χειμώνα να κατακλείζονται οι πρωτεύουσες, όχι μόνο η δικιά μας, αλλά και οι πρωτεύουσες στη Γερμανία. Πρωτόγνωρο. Πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο αυτό και πρέπει να. Το μήνυμα το έχει στείλει ήδη και την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα πρέπει να συνέσουν και άλλα κόμματα και να σκεφτούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές, όπου χρειαζόμαστε και ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, το έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, το έχει ρωτήσει κανονικά τον κόσμο και τον ελληνικό λαό, δεν χρειαζόμαστε ένα επόμενο ταμείο ανάκαμψης. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συζήτηση. Ξεκινά το 2025. Επομένως, ποιος θα στείλει η Ελλάδα? Πολλά κρίσιμα ζητήματα λέτε μπροστά μας, έτσι. Και... Θα χρειαστούν σκληρές διαπραγματεύσεις για όλα αυτά τώρα που είναι ακόμη ανοιχτά. Ακριβώς. Και ξέρετε, η δουλειά στην Ευρωβουλή δεν είναι απλώς να κάνουμε κάποιες ομιλίες υπερασπιζόμενοι τα εθνικά θέματα. Είναι να μπορούμε και εκτός της ώρας της ομιλίας, να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με τους συναδέλφους μας άλλων χωρών ή άλλων και άλλων κομμάτων, προκειμένου να πετύχουμε συγκλήσεις και να συνεννοούμαστε στη διαπραγμάτευση με τους υπουργούς, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετούν δύο. Νομοθετεί το Συμβούλιο των Υπουργών, όπου μετέχουν υπουργοί της κυβέρνησης, αναθεματική ενότητα, παιδείας, υγείας, με όλες τις μορφές, και νομοθετεί βεβαίως και το Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια συναπόφαση. Άρα, στην Ευρωβουλή θα πρέπει να ενισχύσουμε και να συμπληρώσουμε τις προσπάθειες που θα κάνει η κυβέρνηση μέσω του Συμβουλίου των Υπουργών, και εμείς ως ευρωβουλευτές, όσοι εκλεγούμε και όσους επιλέξει ο ελληνικός λαός, να το κάνουμε με συνέπεια, με γνώση, με εμπειρία και να διαπραγματευτούμε σκληρά για τα ζητήματα της χώρας, για τα ζητήματα της κάθε περιοχής. Και ξέρετε, επειδή εκπροσωπούμε όλη τη χώρα όσοι εκλεγούμε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε και ανοιχτοί και δεκτικοί στις προτάσεις, στα προβλήματα των περιοχών. Και τώρα αυτές οι περιοδίες χρησιμεύουν για να γίνουμε και σοφότεροι. Όχι μόνο να ζητήσουμε την ψήφο, αλλά να ακούσουμε κιόλας. Έχετε δίκιο. Επομένως, τα διλήμματα εν ώψη της κάλπης της 9ης Ιουνίου είναι όσα θα συμβαίνουν μετά τις εκλογές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, ή πρέπει να έχουμε και διλήμματα για το εσωτερικό της δικής μας χώρας? Γιατί είναι πολλά τα διλήμματα που μπαίνουν τελευταία. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν τα... όπως είπαμε, τα ευρωπαϊκά διλήμματα, και να πω μόνο ακόμα μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και κυρίως εξ αριστερών και εκ δεξιών στα άκρα. Το ακροδεξιό έχει φουντώσει πιο πολύ από την άκρα αριστερά, είναι αλήθεια. Υπάρχουν φωνές που θέλουν λιγότερη Ευρώπη, ευρωσκεπτικιστές όπως λέγονται. Εγώ θέλω να αναρωτηθούμε
για τα σύνορά μας, για την ασφαλειά μας, για τις οικονομίες μας, για την καθημερινότητά μας, για τις πολλές βοήθειες που παίρνουμε, ναι, πρέπει να βελτιώσουμε την Ευρώπη σε πολλά. Αλλά χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη για περισσότερη Ευρώπη, όχι για λιγότερη. Κρατώντας την εθνική μας ταυτότητα, είναι εθνικό συμφέρον. Mm-hmm. Τώρα, το άλλο σκέλος με ρωτήσατε, προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα. Δεν πάβει η κάλπη να είναι ενιαία για όλη τη χώρα. Είναι μια εθνική κάλπη και βγάζει πολιτικά συμπεράσματα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί αυτή τη στιγμή να φαντάζει ότι, και φαντάζει και είναι, μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πετύχει ένα 32 έως 34%. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να είναι βέβαιο αν δεν... Δεν σας επαναπάβει, γιατί έχουμε και ακόμα... Έχουμε ακόμα 10 μέρες. 10 μέρες μπροστά. Και πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζει το κόμμα να ψηφίσουν. Και επίσης δεν είναι χαλαρή ψήφος με βάση αυτά που είπαμε. Και για όλους τους ευρωπαϊκούς λόγους που έχουν να κάνουν με τη δική μας ζωή εδώ στην Ελλάδα και με το μέλλον των παιδιών μας. Αλλά και διότι δεν πρέπει να, αν θέλετε, αμφισβητήσουμε δια της μη ψήφου ή δια της ψήφου χαλαρής ψήφου διαμαρτυρίας μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι αξιόπιστη, είναι μεταρρυθμιστική, διορθώνει τα λάθη της. Δεν έχουμε πολλές κυβερνήσεις που κάνουν αυτοκριτική, που τρέχουν πίσω από κάποιες αστοχίες και βεβαίως έχει δώσει και απτά δείγματα και με τη μείωση της ανεργίας και με τις χρηματοδοτήσεις για τα ζευγάρια, για τα σπίτια, για τις αγρότησες μητέρες, το πρόσφατα το επίδομα. Έχουμε πολλά να πούμε για τα επιμέρους ζητήματα. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα? Όχι. Και η ακρίβεια επιμένει και η κυβέρνηση επιμένει στα βήματα που παίρνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, οι ευρωεκλογές δεν είναι ούτε ευκαιρία ψήφου διαμαρτυρίας, ούτε ευκαιρία αποχής. Και το πρώτο, από όλους προτάσατε δηλαδή αυτός πρώτος βασικό, να κερδιθεί το στοίχημα της συμμετοχής, έτσι να μην υπάρχει αποχή, αυτό που λέτε κι εσείς. Να μην απέχουμε από την κάλπη. Να μην αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν για τον εαυτό μας. Και να έχουμε και λόγο μετά. Ακριβώς. Δηλαδή να μπορούμε να μιλάμε και στη συνέχεια. Να κρίνουμε, να επικρίνουμε, να σχολιάζουμε, έτσι. Και να διεκδικούμε από τους ευρωβουλευτές που θα εκλέξουμε και από τα κόμματα που θα εκπροσωπηθούν την ανταπόκριση και την αμφίδρομη επικοινωνία στην πενταετία που έρχεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Γιατί δεν πάει κάποιος στις Βρυξέλλες και κάθεται εκεί ή γυρίζει στο σπίτι του για να κάνει ένα Σαββατοκύριακο στη χώρα του. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται και πρέπει να γίνεται είναι η επαφή με τη χώρα, με τους πολίτες, με τις επιμέρους περιοχές και με τα προβλήματα. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν και ας στείλουμε όσους θεωρούμε καλύτερους στην Ευρώπη. Με αυτό το μήνυμά σας κλείνουμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στην περιοδία που κάνετε. Καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλή καλά. Δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.